και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και παρακολουθείτε το γυροστοίχημα από τον gazeta.gr. Απόψε θα μας απασχολήσουν οι αναμετρήσεις της έκτης μέρας, με τις οποίες ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Euro 2016. Στις 4 έχουμε το Ρωσία-Σλοβακία, στις 7 το Ρουμανία-Ελβετία, ενώ στις 10 η αγωνιστική μέρα ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση της οικοδέσποινας Γαλλίας με την μαχητική Αλβανία. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Στο Λίλ, η Ρωσία αντιμετωπίζει τη Σλοβακία του Γιάν Κόζακ. Πάμε να δούμε στην πρώτη κάρτα μας τις βασικές αγορές της αναμέτρησης. Η νίκη της Ρωσίας παίζεται στο 2.10, η ισοπαλία στο 2.95 και η νίκη της Σλοβακίας στο 3.15. Το under βρίσκεται στο 1.45, ενώ το over στο 2.15. Η Ρωσία απογοήτευσε απέναντι στην Αγγλία, στην πρεμιέρα της στον θεσμό, και πρέπει να αισθάνεται τυχερή που πήρε το βαθμό στο φινάλε με την κεφαλιά του Βασίλη Μπερεζούτσκι. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα σε όλες τις γραμμές, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επηρεασμένη από τις απουσίες της. Η Σλοβακία πλήρωσε την ανισορροπία με αντίπαλο την Ουαλία, ποιοτική και επικίνδυνη μεσοεπιθετικά. Ωστόσο, στην αμετώπιση δεν υπέπεσε σε εύκολα λάθη, δέχτηκε δύο φθηνά τέρματα και εν τέλει ιτήθηκε. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 8 φορές στο παρελθόν. Οι 6 τελευταίες συνδυάστηκαν με under, ενώ οι 4 πιο πρόσφατες με under 1,5. Καταλήγοντας, δεν θα συνταχθούμε με τον φαβοριτισμό της Ρωσίας. Περιμένουμε από τη Σλοβακία να δείξει σημάδια βελτίωσης και να πάρει την νίκη, που είναι το μοναδικό ζητούμενο αποτέλεσμα. Σε αυτό παίζει ρόλο και η ιδιαίτερα ελκυστική τιμή του 3.15 στο διπλό. Σειρά για την αναμέτρηση της Ρουμανίας με την Ελβετία, η οποία διεξάγεται στο Parc des Princes του Παρισιού. Η νίκη της Ρουμανίας τιμάται στο 3.15, η ισοπαλία στο 2.95 και η νίκη της Ελβετίας κυκλοφορεί σε τιμές φαβορί στο 2.10. Το under 2.5 βρίσκεται στο 1.45, ενώ το over στο 2.15. Η Ρουμανία ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική απέναντι στη Γαλλία στην πρεμιέρα. Ωστόσο, αυτή τη φορά καλείται να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες, καθώς μοναδικό ζητούμενο για αυτήν είναι οι 3 βαθμοί. Οι Ελβετοί σπατάλησαν πάρα πολλές ευκαιρίες απέναντι στην Αλβανία, κάτι που παραλίγο να τους στοιχήσει στο φινάλε, ωστόσο κράτησαν την νίκη. Το απόψινό είναι μάτς κλειδί για αυτούς, καθώς μπορεί να βρεθούν από σήμερα στην επόμενη φάση. Ρισκάροντας με σημείο, θα πάμε στο διπλό του 2-10, θεωρώντας πιο ποιοτική και πιο ισορροπημένη την ομάδα της Ελβετίας, σε ένα μάτς που αναμένεται να είναι κλειστό. Επιλογή συνεπώς μπορεί να αποτελέσει και το under 1,5, το οποίο τιμάται στο 2,55. Τέλος, περνάμε στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει την δεύτερη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο, και είναι αυτή μεταξύ της οικοδέσποινας Γαλλίας με την μαχητική Αλβανία στο βελοντρόμιο της Μασσαλίας. Η νίκη της Γαλλίας παίζεται στο χαμηλό 1.13, η ισοπαλία στο 6 και η νίκη της Αλβανίας στο 12.5. Το under τιμάται στο 1.90, ενώ το over στο 1.60. Η Γαλλία έβγαλε νευρικότητα και αδυναμία ανάπτυξη από την άμυνα στην πρεμιέρα απέναντι στη Ρουμανία. Ωστόσο, ο Παγιέ την λύτρωσε με ένα καταπληκτικό τέρμα λίγο πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Η ομάδα Ντεσάμπ διαθέτει την ποιότητα και πιστεύουμε ότι όσο κυλάει η διοργάνωση θα εμφανίζει βελτιωμένο πρόσωπο και η απόδοσή της θα ανεβαίνει αισθητά. Η Αλβανία, παρότι έμεινε από δικό της λάθος με παίκτη λιγότερο στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Ελβετία, είχε τις ευκαιρίες να ισοφαρίσει και από δικά της λάθη δεν το κατάφερε. Βέβαια, το κακό για την Αλβανία είναι ότι δέχτηκε πάρα πολλές φάσεις και απέναντι στην δυνατή μεσοεπιθετικά Γαλλία τα αμυντικά κενά θα αντιστοιχήσουν. Αποφεύγοντας σημείο λόγω εξαιρετικά χαμηλής απόδοσης, ακόμα και στο μείον 1 της Γαλλίας, πάμε με το over 3,5 στην τιμή του 2,50. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν οι αναλύσεις μας για την έκτη μέρα του Euro 2016. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε στην τελευταία κάρτα για σήμερα συνοπτικά τις προτάσεις μας. Απόψε πάμε στοίχημα με τα εξής σημεία: Ρωσία-Σλοβακία διπλό στο 3.15, Ρουμανία-Ελβετία διπλό στο 2.10, ενώ από το ίδιο παιχνίδι κρατάμε και το under 1,5 στο 2.55, ενώ από το μάτς της Γαλλίας με την Αλβανία καταλήγουμε στο over 3,5 σε απόδοση 2.50.
Ήταν το γυροστοίχημα από το gazeta.gr. Επόμενο ραντεβού αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.